σαρκαστικό σαρδόνιο γέλιο μου μόλις εμφανίστηκα εγώ στην κάμερα και είδαν ότι υπάρχει ο Βακύπουλος, γιατί φύγατε? Αφού είμαι ψεύτης, συκοφάντης, αμφιβόλο ποιότητας και γούστο προσωπικότητα. Και θέλω να πω, προσέξτε τι λένε εδώ τα έντυπα τα δικά τους. Εγώ αυτά που καταγγέλω, δεν καταγγέλω δικές μου φαντασιοπληκτικές επιφάσεις, αλλά συνημμένος από τα δικά τους βιβλία και ιδιαίτερα από το περιοδικό που τους εκφράζει, Σκοπιά. Ακούστε τι λέει Σκοπιά, 1η Μαΐου 1987, σελίδα 28. Εκείνον τον καιρό εφαρμόζαμε εσφαλμένα τις προφητείες των εβραϊκών γραφών στους κατασάρκα περιτετριμμένους Ιουδαίους. Αλλά το έτος 1932 η Ιεχωβά άνοιξε τα μάτια μας για να διακρίνουμε ότι αυτές οι προφητείες εφαρμόζονται στο πνευματικό Ισραήλ. 54 χρόνια τάιζαν εσφαλμένες αντιλήψεις στους οπαδούς, ναι, αλλά αφάνισαν γενναίες οπαδών. Με τρεις χρονολογικούς σταθμούς Αρμαγεδόνα, δηλαδή καταστροφής, άρπαξαν περιουσίες, εκμάβλησαν μυαλά, διέλυσαν οικογένειες, θανάτωσαν οικογένειες, δημιουργήθηκε μετέπειτα το ολοκαύτωμα, γιατί το 1933 ανέλαβε ο Χίτλερ. Με τις επιστολές του Ρόδερφορ που έστειλε στο Χίτλερ τις προκλητικές, σκέφτεγε ο Χίτλερ γιατί τους έκαιγε. Ποιους έκαιγε τώρα, τους Εβραίους ή τους μάρτυρες του Ιεχωβά? Έχω συνημμένος εδώ αποδεικτικά στοιχεία ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι καήκανε σβούρνους. Καλά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν Εβραίοι. Ας απαντήσουν σε αυτά, ορίστε. Οι φωτοτυπίες εδώ με τα στοιχεία στο βιβλίο, και ακολουθεί και ο δεύτερος τόμος, λοιπόν, να αποδείξουν Ιουδαΐζουνε, για Ελληνίζουνε, εν αγνία τους οι οπαδοί είναι νοροκουβαλητές, σκόπιμα και με πρόθεση η εταιρεία εκμαυλίζει ανθρώπινες διάνοιες για να τους μεταχειρίζεται. Αυτά να απαντήσουν. Αν απαντήσουν, εγώ έχω αμέσως να αποδείξουμε στοιχεία. Και εφόσον έγινε τα 54 χρόνια, όπως το ομολογούν ήδη, εδώ ακούστε τι λέει, αυτές οι αντιφάσεις όχι μόνο οργή ανεβάζουν, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί άλλος να το χαρακτηρίσει. Μια εκδήλωση η οποία πηγαία, αυθόρμητα, συνιστά την παράσταση του προσώπου μου, που πολλοί με λένε ότι είμαι αλόφρον. Για να δούμε. Γιατί δεν κάει και το πετσί. Όταν κάει το πετσί, διαλυθούν οι οικογένειές σου, τότε θα ξέρεις περί του γίγνεσθε των μαρτύρων του Ιεχωβά τι εστί. Ακούστε τι λέει. Κατά τη διάρκεια των περασμένων 114 ετών, συλλήβδη πιάνει όλη την ιστορία, δεν είναι 110, είναι 121 χρόνια, η Σκοπιά σαν ένας επιτίδιος δικηγόρος έχει εδρεωθεί ως υπερασπιστής της γραφικής αλήθειας και των γραφικών δογμάτων. Εδώ γιατί λέτε ότι 54 χρόνια εφαρμόζαμε λάθος προφητείας γραφής? Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό, να το ξεκαθαρίσετε στη διάνοια 42 μέρη. Το ένα είναι στη Σκοπιά 1 του 5 87, και το άλλο είναι στη Σκοπιά 1 του 1 1994. Και στις 16 του 1 94 έκανα το δημοσίευμα στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, και στις 17 του μηνός παρουσιάστηκαν στην τηλεόραση του Σκάιμερα του κυρίου Τράγκα από την αρχή σε 3 εκπομπές. Όχι μία αλήθεια δεν είπε, αλλά αν ήταν 100 τα ψέματα, με πολλαπλασιασμό επί του 10 γίνανε 1100. Ένα πράγμα εξοργιστικό, τρομακτικό, δημαγωγικό, διασπορά ψευδών ειδήσεων, παραποιητικό, έκτρωμα κανονικά. Και εξύβριζε συλλήβδην το ελληνικό έθνος ο κύριος Βασίλειος Δεδότσης, ο επί του νομικού τμήματος εργαζόμενος. Το εργαζόμενος ποικίλει. Έβριζε λοιπόν το ελληνικό έθνος. Βεβαίως. Δηλαδή, πρέπει να ντρέπεται η Ελλάδα. Γιατί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με τη διαδικασία του προσελητισμού του Μίνο Κοκκινάκη από την Κρήτη, ενός γερών του 83 ετών, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο φρίεξελε γιατί δικάζει η ελληνική δικαιοσύνη με προκατάληψη θρησκευτικής επιβουλής. Άρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Αυτά τα είπε ο Δεδότσης. Είναι γραμμένη η κασέτα.
την έχω αντιγράψει σε γραφικό κείμενο, μία-μία λεπτομέρεια, την έχω παραθέσει σε ομιλία κασέτας, όλο. Και το έχω συνημένος εδώ. Ό,τι ώρα θέλετε, μπορείτε να ξαναδείτε την εκπομπή του Θρησκευτικού Σωματείου Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά, που αρχίζει ως εξής το εισαγωγικό. Βγήκαμε, κύριε Τράγκα, να ενημερώσουμε και να πληροφορήσουμε τους Έλληνες, γιατί τόσα χρόνια κάτω από την επιφάνεια ήταν σαράχνες, δηλαδή, κοιτάξτε, κάτι αντιφάσεις, κάτι πράγματα, μόνον συρρυκνωμένη αντίληψη νηπιακής ηλικίας ηλιθίου μπορεί να τα βγάλει αυτά. Κοιτάξτε τους χαρακτηρισμούς. Όχι, είναι δική μου. Κοιτάξτε, κύριε, ναι. Χούντα, τα, ναι, πράγματα είναι σοβαρά. Και αν δεν ερχόταν στη δημοσιότητα τυχαίως και εξατόπου επαγωγής, το παιδάκι πήγε στο νοσοκομείο από ξένους. Αν πήγαινε από τους γονείς του, δεν θα πήγαινε στο νοσοκομείο. Γιατί ξέραν οι γονείς του ότι θα γίνει μετάγγιση αίματος οπωσδήποτε και θα έρθουν σε αντίθεση. Παρεκτός της αντίθεσης προσωπικής οικογενειακής μετά του ιατρικού φορέα, θα γινόταν και δημαγωγικά σχόλια εις βάρος των μαρτύρων του Ιεχωβά. Δεν θέλουν αυτά τα πράγματα να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Πώς μόνο, σε δημαγωγία, σε μονόλογο, σε ρητορική μονολόγου, για εντυπωσιασμούς τους έξω. Για να φαίνεται και ιδιαίτερα επιστήμονας, νομικός παραλίο πάγο. Παρετέθηκαν και δύο του ιατρικού φορέα, ο ένας χειρούργος και ο άλλος παθολόγος, ο ένας εκεί Γερμανίας και ο άλλος από μακριά αλλού, και παρουσιάστηκαν ως οι δήμονες αιματολόγοι. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Τι είπαν δηλαδή? Ο ιατρικός φορέας αποδέχεται τις προτάσεις αυτών των δύο ιατρών, τους οποίους προέβαλε η εταιρεία, η οργάνωση, η κλίκα αυτών των σωματείων της Αθήνας, για εντυπωσιολογία. Τι λένε αυτοί? Εσχατολογίες. Το αίμα, ο χειρούργος, απεφάνθη, ο όγκος του πλάσματος και του αίματος και της αιμοσφαιρίνης και τα αιμοπετάλια, το οξυγονού γονάδας μετά του δυσμενούχου φωσφορικού. Φτάστε στο συμπέρασμα. Αυτά τα πράγματα. Τι ήθελα να πω. Ότι το αίμα, αυτό καθεαυτό, δεν σώζει τους ασθενείς. Ποιος το είπε αυτό? Ο κύριος Πιστοφίδης Αχιλλέας, εκ Θεσσαλονίκης χειρούργος, και παράλληλα ο κύριος Καρατσουηράκης Νικόλαος. Αυτό είπε? Το λέτε εσείς αυτό? Μα έχω την κασέτα της εκπομπής. Θα μας την αφήσετε την κασέτα? Γιατί να μην σας την αφήσω? Ό,τι θέλετε. Μισό λεπτό. Εάν παραθέσω όλα τα τσουβάλια, τα στοιχεία, θα τους άψουν στους δανούς. Μισό λεπτό. Σταθείτε, συγκεντρωθείτε λίγο. Ό,τι είναι συγκεντρωθώ, με λέτε τάκη τα στοιχεία. Εμένα με λένε Βακύπουλο Χρήστο, 448-152 τηλέφωνο. Επώνυμα τα καταγγέλλω, προκαλώντας και αυτούς και τις εισαγγελικές αρχές. Μισό λεπτό. Θα την βρούμε την άκρη. Μην εκνευρίζεστε. Εντάξει, κύριε Χούντα. Θα τα βρούμε όλα. Είπατε ότι δύο Έλληνες επιστήμονες γιατροί είπαν πως το αίμα, ναι, δεν είναι απαραίτητο. Ασφαλώς. Όταν κρίνεται απαραίτητο, σε καμιά περίπτωση δηλαδή να μην γίνει μετάγγιση δεν χρειάζεται. Καμία περίπτωση δεν αποδέχονται μετάγγιση. Μισό λεπτό. Δύο γιατροί το είπαν αυτό και έχετε την κασέτα σας. Βεβαίως. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε παρά να αποδεχθούμε στο ιατρικό σύλλογο. Έχω την κασέτα. Σταθείτε. Στον ιατρικό σύλλογο να δούμε αν οι δηλώσεις αυτών των δύο επιστημόνων ευσταθούν. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Με στοιχεία, επιστήμονας με επιστήμονα. Δεν βιάζομαι να πω εγώ κάτι. Πάντως μου φαίνεται περίεργο αυτό. Δηλαδή μου φαίνεται περίεργο να το είπαν. Ξεκαθαρίζω. Μου φαίνεται περίεργο να το είπαν, διότι η μετάγγιση αίματος πολλές φορές είναι απαραίτητη για να σωθεί ένας άνθρωπος. Και το έχουμε πει αυτό. Δηλαδή μου φαίνεται περίεργο πως εσείς λέτε ότι είπαν αυτό το πράγμα. Ναι. Θα το δούμε όμως, να μην πω κάτι παραπάνω από αυτό που δεν πρέπει. Λοιπόν, μας είχετε φέρει... μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Καλά θα ήταν αυτά που λέω να είναι ατεκμηρίωτα και δίκη φανατισμού και προθέσεως και μυσαλλοδοξίας και από εμπάθεια. Καλά θα ήταν για αυτούς να τα έκανα. Αλλά έλα να δεις που ό,τι λέει ο Χρήστος Βακύπουλος είναι τεκμηριωμένα. Λέμε ούτε κάτι, μια ερώτηση μονάχα. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος, γιατί μας έχετε φέρει και αυτή την κασέτα, την οποία θα δούμε αμέσως. Τι είναι εκείνο που σας έχει πονέσει πολύ σε αυτή την υπόθεση?
Γιατί κοιτάξτε, εγώ τώρα σαν τρίτος δεν μπορώ να πω στον άλλον τι θα πιστεύει, τι δεν θα πιστεύει. Έχω το δικαίωμα, όπως και εκείνος δεν έχει δικαίωμα να μου πει εμένα τι θα πιστεύω. Όχι, συμφωνώ. Εμείς έχουμε μία κατοχήρωση συνταγματική, τη σεβόμεθα και μεγαλώσαμε έτσι σε χριστιανικά σπίτια κτλ. Μην τα λέμε τώρα αυτά όλα. Από την παράδοσή μας, ο ελληνισμός γενικά, το έθνος μας στηρίζεται σε τρία πράγματα τα οποία τα γνωρίζετε κι εσείς. Έχουμε την πίστη μας, έχουμε την πατρίδα μας, έχουμε την οικογένειά μας. Αυτά είναι για τα οποία πολέμησαν οι προγονείς μας και αυτά κι εμείς τώρα έτσι γεννηθήκαμε και έτσι μεγαλώσαμε. Στα σχολεία, παντού όπου τέλος πάντων είναι τόσα χρόνια που μετά τον πόλεμο μάθαμε να ζούμε. Δεν μας αφορά λοιπόν το θέμα. Εκείνο που μας αφορά, είπαμε στην αρχή της εκπομπής, είναι ο προσελιτισμός, δεν τον δεχόμαστε. Είναι το να βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν για τη μετάγγιση αίματος στην οποία αναφέρατε. Αυτό δεν το δεχόμαστε. Το προσελιτισμός που είπατε θα πρέπει να απαντήσω, συνεχίστε. Και κυρίως δεν δεχόμαστε, δεν πολεμάμε για το χώρο αυτό για τον οποίο έχουν πολεμήσει οι πρόγονοι μας και οι πατεράδες μας τώρα πρόσφατα. Μάλιστα. Το 1940. Δεν θα αναφέρω από εκεί και πέρα. Και 45. Σταματάμε. Αυτά είναι δυσάρεστα χρόνια, δεν τα λέμε αυτά. Λοιπόν, μπάσετε τόσοι που περασπίστηκαν οι γονείς μας, αυτοί που μας γέννησαν, αυτή η γενιά είναι. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Μπορείτε να μου πείτε, εσείς υπήρξατε αξιωματούχος, είπατε. Τι είναι εκείνο που σας πόνεσε και φύγατε από την οργάνωση ή σας έδιωξαν? Για να με διώξουν, δεν είχα κάνει ούτε ηθικό παράπτωμα, ούτε πρακτικό παράπτωμα. Ήμουνα τρομακτικός και με φοβόντουσαν μέσα, επειδή μετήλθα όλα τα κοινωνικά επίπεδα της ζωής και γνώριζα πώς να συμπεριφέρομαι από τον Πατρίκιο μέχρι τον Παριά στα Χώματα. Είναι βαθμοί αυτοί? Όχι, στην κοινωνική μου ζωή έξω. Ως εκ τούτου δεν ήμουν κανένα άτομο βγαλμένο από γυάλα, ούτε από πρόσφατο αυγουλάκι. Ναι. Όταν μπήκα μέσα με τη συμπεριφορά, τη μιλήχεια, τη αγνότητος, εκείνου του ωραίου γέλιου, το οποίο δεν διακρίνει κατά κανόνα το κοινωνικό σύνολο, με τα προβλήματά του και τη συνοχή, την ακούσια, είδα κάποια ιδιαιτερότητα προσώπων και τη θαύμασα. Και παράλληλα η διοντολογική συμπεριφορά, η κομψολεκτική, η θεϊκή, η γραφική ρήμα, είπε ο κύριος, ναι, αυτά με εντυπωσίαζαν, μολονότι είχα πολλούς συνδυασμούς εξιδίας αντιλήψεως για θρησκευτική κουλτούρα, αλλά δεν είχα ασχοληθεί με γραφή, με τέτοια πράγματα, μόνον είχα ένα θείο στο Αγιονόρος, ηγούμενο της Μονής Κασταμονίτου. Και ήξερα από εκεί πέρα μέσα αυτόν τον άνθρωπο, το δικό μας ξέματος συγγενή, και είχα σχετικές προκαταλήψεις. Παράλληλα όμως δεν ήξερα ότι υπάρχει διδασκαλία Χριστού για αυτά που εκφράζουν τους κοινωνικούς ανθρώπους για δικαιοσύνη, για χορτασμό και για ειρήνη. Αυτός ήταν ένας δάσκαλος, λέει, ωραίος άνθρωπος ο Χριστός. Ήξερα μονάχο πως μεταλαβαίνουν από μικρό παιδί, πως μπαίνει το χρυσοτοδόν δεξιά και πως μπαίνει ο τραπεζίτης ο αριστερός. Μην πιάσετε άλλες έννοιες, αν και πάει κι αλλού. Όταν με παρουσίασαν τη γραφή, με πρώτη υπόδειξη εικόνες είναι η είδωλα, τότε ήταν και κάτι βασιλιάδες που πέθαναν και ήρθαν κάτι εικόνες από τη Στίνου και όλα αυτά. Αυτά και αυτοί καιροσκοπούν και πιάνουν τέτοια επίμαχα σημεία της ζωής, της καθημερινότητος, και εκεί απάνω ποντάρουνε για να δελεάσουν. Αυτός ο τρόπος γίνεται ο προσελκυσμός. Και πολλοί άλλοι. Προσελκύστηκα εγώ, με ήλκυσε η διδασκαλία του Χριστού. Αγάπησα τη διδασκαλία αυτή, διότι είναι ανθρώπινη. Ο επιδιωκόμενος τρόπος ζωής του ανθρώπου σήμερα στην κοινωνία αποτελεί τη διδασκαλία του Χριστού. Δεν θέλετε ειρήνη? Θέλουμε αίματα στη γη? Δεν θέλετε να είστε χορτάτος στην κοιλιά, να μην πεθαίνουν από πείνα, Ρουάντα, Αιθιοπία, λαοί και άλλοι? Δεν θέλετε να κυβερνηθείτε με δικαιοσύνη? Δηλαδή, όπου είναι το δίκιο σας, να μην καταστρατηγείτε και να το παίρνετε? Αυτά τα τρία πράγματα ζητούν τα έθνη, οι ομάδες, οι μάζες, οι λαοί, που τους ονομάζουν κομψολεκτικά λαός, όχι μάζα πρωτού. Εγώ δεν τη λέω λαό, τη λέω μάζα. Ελκύστηκα, μπήκα μέσα.
εκείνα τα διπλώματα που είχα του κοινωνικού φρονήματος για τον προσπορισμό της επιβίωσης, θεωρώντας την κοινωνία ζούγκλα και το ένα ψάρι τρώει το άντρο θείο. Έτσι λοιπόν τα πέταξα τα διπλώματα έξω. Είχα επιτυχίες στην κοινωνική ζωή εγώ, γιατί ήμουνα άσος το να βγάζω χρήματα χωρίς κόπους, με μόνο λόγια, αλλά όχι ανήθικες, στο εμπόριο απάνω, στις συναλλαγές. Το στραβώνω και πουλώ και εσύ βλέπει και αγόρας. Συναλλαγή είναι όλα. Και ο γάμος και ο θάνατος και η γένα και τα πάντα στη φιλοσοφία τη δική μου, την οποία έχω αναπτύξει μέσα 35 χρόνια. Τώρα μπήκα μέσα στο λούκι. Σιγά σιγά άρχισα να βλέπω, γεια σου αδερφέ μου. Πω πω έλεγα εγώ, πώς θα γίνω τέτοιος άγγελος. Αδερφέ μου Βακύπουλε, είδαν ένα ζωντανό στοιχείο. Όπως αποδείχθη των υστέρων και αντιλήφθηκα, σε λέει αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Εγώ ήμουν δυναμικός, δεν μπορούσε κανένα σε μένα να με δείρει, όπως είναι συνήθως μερικοί οπαδοί καρπαζωής πράκτορες, από ιερείς και από άλλους. Γιατί είχα τη διαλεκτική του διαλόγου, τη συνισταμένη συμπεριφορά προσεγγίσεως του προσώπου και αντί να με μισήσουν τα άτομα της αντιπέρα πλευράς, με αγαπούσαν και προσελκυόνουσαν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μέσα σε 15 χρόνια να προσελκύσω 34 άτομα, οι οποίοι τώρα τους επέστρεψα πίσω και μείνανε τρεις. Ο ένας είναι ο αδερφός μου, ο ένας είναι που το έκανα χάριν φιλανθρωπίας, να το πω έτσι, τον έκανα συνέτερο να φάει ένα κομμάτι της μισής επιχειρήσης μου, ό,τι επάγγελμα είχα. Τον άφησα το μαγαζί μετά, γιατί εγώ δεν είχα πρόβλημα να χρεοκοπήσω καμιά δουλειά μου. Τις έκλεινα και δημιουργούσα άλλες. Είμαι και ευρεσιτέχνης, πολυεδρικό άτομο σε χαρακτήρα και ανήσυχο από ιδιοσυγκρασία. Δεν μένω, δηλαδή έμαθα μαραγκός, μα βγάζω, μα δεν βγάζω, εκεί θα πεθάνω μαραγκός, όχι. Πριν να εκμαυλιστεί το επάγγελμα αυτό, το βαρέθηκα, άλλο. Εκ προημίου το έχω ετοιμάσει και μετά το άλλαζα. Όταν μπήκα μέσα και είδα τέτοιους αγαθούς ανθρώπους, έλεγα με τη γυναίκα μου, εμείς είμαστε αλήτες της κοινωνίας. Πώς θα γίνουμε τέτοιοι άγγελοι? Επειδή όμως το επάγγελμά μου ήταν παντού να προσέρχομαι και να έχω προσβάσεις, σε ένα καμπαρέ μια νύχτα. Γιατί εγώ με αυτό το κύκλωμα που εργαζόμουν και συνεργαζόμουν, δεν είχα ενδιασμούς και φοβέρες προκατάληψη ότι αυτή η γυναίκα έχει κρέατα ή έχει σάρκα. Εγώ έβλεπα τη συναλλαγή. Οπουδήποτε και αν ήταν, το άτομο ό,τι και αν κάνει για, το άτομο, για τον εαυτό του, είναι δικαίωμά του, εφόσον δεν βλάπτει εμένα. Ο ένας είναι πόρνος, ο άλλος είναι τραβεστή, ο άλλος σκυλεύει, ο άλλος... Εμένα να μην πειράξει. Αλλά μια καραμπινάτη αδικία που εξαπλώνεται και εφάπτεται με άλλους ανθρώπους, εκεί πέρα επεμβαίνω ως από χαρακτήρα. Τώρα αν είναι τύπος ηλιθίου προσωπικότητας, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Μέσα άρχισα τι να βλέπω. Εκείνα τα διπλώματα που πέταξα έξω, ερχόνταν να μου τα πουλήσουν εμένα. Λέω, και τι, εξέχοντες. Λέω, τι είναι εδώ πέρα. Εμείς τα πετάξαμε έξω να μπούμε στον παράλληλο σε καθαρό περιβάλλον και βλέπω αυτά. Σε συζητήσεις με πρωτάτους, ακόμα καινούριες εγώ, μη στεναχωριέσαι αδερφέ, τους ξέρουμε αυτούς. Τους ξέρετε εκεί είναι μέσα. Πολύ κλητοί αδερφέ, ολίγοι εκλεκτοί. Λέω, μα ήταν έτσι, γιατί έφυγα τους Ορθοδόξους? Και εκεί του ίδιου θα γίνει. Πολύ κλητοί και εκεί, ολίγοι εκλεκτοί. Ήταν ανάγκη να έρθω εδώ για να ακούω την ίδια πρόφαση και φόρμουλα? Αυτό είναι παλιό έργο. Τέλος πάντων, σιγά σιγά, βλέποντας την αξία μου, άρχισαν να μου δίνουν προνόμια. Είναι η μέθοδο της εταιρείας. Δώσ' του προνόμια. Τι προνόμια? Γαλόνια. Χωρίς γαλόνια όμως, σαρδέλες. Επίσκοπος, διάκονος, διακονικός υπηρέτης, επίσκοπος και προχωρούμε και βλέπεις το άτομο, Ντάχτυρ Ντί το λέγανε και εκείνους ξεβρακώνονταν, λέει. Αυτό κάνει η εταιρεία. Τώρα άρχισε τους πρεσβυτέρους από 20 χρονών να τους κάνει να δίνουν συμβουλές οι πρεσβύτεροι σε γριές, σε γερόντους και συνηθισμένους, οι οποίοι δεν είναι πριν. Μπήκαμε σε ένα θέμα. Ναι, αυτά τα θέματα δεν είναι πολλά. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Τώρα, αυτά, δεν μας ενδιαφέρουν μετά αυτά. Από καιρό, έβλεπα πολλά πράγματα να γίνονται μέσα. Άρχισα να αντιδρώ. Έγινα ο δακτυλοδειχνούμενος αντάρτης. Όπου δει, ήμουνα πρώτος. Στις εκτροπές.
στις διασαλεύσεις, στις σύντρικες, στις φασαρίες, στις δολιότητες, συναλλαγές, κακοπάθειες των φτωχών αδερφών. Αν ήδη οι φουκαράδες εστερνίστηκαν αυτά που τους έδωσε η εταιρεία και δεν μπορούσαν να βλέπουν ενδότερα τι συμβαίνει, ιδιαίτερα μέσα στο κύκλωμα των αξιωματούχων. Πολλά πράγματα, τρομακτικά. Ούτε η Άγος, ούτε ο Θέλος, ούτε Δυσδαιμόνα μπορεί να χαρακτηρίσει. Κάτι που δεν μπορεί η ανθρώπινη φαντασία να δει χαρακτήρες ατόμων των προτάτων, των εξεχόντων. Οι οπαδοί είναι αγνοί. Αυτά όμως που λέτε είναι κουβέντες. Κουβέντες. Ερχόμαστε τώρα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, παίρνοντας τα προνόμια, αρχίζεις να δεσμεύεσαι κιόλας. Μεγαλώνουν τα παιδάκια σου, μπορεί να βρεις ένα γαμπρό που δεν υπάρχει, και είναι απαιτητική όλη η γαμπρή, μπορεί να βρεις μια νύφη, τέλος πάντων, αυτά είναι κοινωνικές τριβές. Πέφτουνε στα χέρια μου τα αρχεία της οργάνωσης. Εκεί πήγα να αυτοκτονήσω. Ήδη είχαν περάσει 22 χρόνια, καταστράφηκαν δύο οικογένειές μου, η εμπορική μου και κοινωνική μου καριέρα, με το να αφουσιωθώ σε αυτή την οργάνωση με το πρόσχημα ότι τον Ιεχωβά υπηρετώ, γιατί πρόσφατα θα γίνει ο Αρμαγεδόν. Θα καταστραφείτε όλοι εσείς και θα ζήσουμε εμείς οι αξιόλογοι άνθρωποι επί της γης. Και μέσω ημών θα πληθυνθεί η γη να κάνει μύγες. Πέφτουν τα βιβλία της οργάνωσης. Ποια βιβλία? Του Ρόσελ, η πεντάτευχος, οι πέντε τόμοι. Πεντέμιση είναι, τον συνέγραψε το υπόλοιπο ο Ρόδερφορ, Ιωσήφ. Όλοι Ιουσούφιδες. Όλοι Ιουσουφάκια. Ρόδερφορ, Φρανς, τι θέλει, Στάλιν, Γκέμπελς, Χίτλερ. Ιουσουφάκια. Η Τουρκία γεμάτα από Ιουσούφιδες, Ιωσήφ. Και όλοι βαπτισμένοι χριστιανοί. Τι εννοείται ότι ήταν αυτή, δεν καταλαβαίνω. Θα τα πούμε αργότερα, ναι. Τώρα σαν πρόλογο τα κάναμε, ναι, αυτά, ναι. Ένα ορντεβάκι για να ανοίξει η όρεξη να μπούμε στο γεύμα. Τι είναι αυτοί τελικά οι άνθρωποι, είτε πάτε Ιουσουφάκια, Τούρκοι, τι είναι? Δεν καταλαβαίνω. Είναι, αν πιάσουμε το Ρασπούτιν διαχρονικά, θα δούμε το συνδετικό κρίκορ που κάνει την αλυσίδα. Τι θέλετε να πείτε, ότι είναι κάποια εθνικότητα? Θέλω να πω ότι είναι ένα σιωνιστικό κίνημα παγκοσμίου κατακτήσεως, παροπλισμού όλων των εθνών, και η μόνη δοξασία θα αποτελεί το Ιουδαϊκό έθνος. Έτσι εθεσπίστη. Αυτά ήταν τα βιβλία που διαβάσατε? Έτσι εθεσπίστη η γραμμή. Αυτό που σας άλλαξε, είπατε κάτι βιβλία που είδα. Αυτό μόλις, αυτά τα βιβλία είναι οι πέντε τόμοι γραφικών μελετών που χαρακτηρίστηκαν με την ονομασία από το Ρόσελ «Τροφή για σκεπτομένους χριστιανούς». Μάλιστα. Και εγώ σαν σκεπτόμενος χριστιανός που δεν ήξερα Χριστό, μπήκα να βρω Χριστό, να τον γνωρίσω και προσωπικά, τον Ιησού Χριστό. Και εκεί τον είδα με άλλα πρόσωπα. Είδα εκεί ένα Χριστό να είναι βάρβαρος, να είναι βασιλιάς με κορώνα, να έχει κλειδιά σε φωτοτυπίες, σε φωτογραφίες. Σωστό. Αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν αυτά τα βιβλία, τα οποία είδατε και σας άλλαξαν, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, για πέστε τους. Αυτοί ήταν εβραϊκής καταγωγής. Όλοι. Όλοι. Μάλιστα. Μηδενός εξαιρουμένου. Μάλιστα. Παρεκτός των αλλογενών εθνών που προσιλητίζονται. Κατάλαβα. Αυτοί ερχόταν αρρωγοί στη μειονότητα της Ιουδαϊκής Διασποράς και με το σχετικό του σιωνιστικού κινήματος αποτελούσαν ένα έθνος πατρικίων και πληβίων. Οι πληβοί θα ήταν όλοι οι άλλοι λαοί που θα προσυλλητίζονται. Λέτε ότι η οργάνωση αυτή έχει συσταθεί από Εβραίους. Εβραίους. Έτσι. Ο πρώτος που έβγαλε το σκεπτικό του στοχασμού του ονομαζόταν Ιωσήφ Ραβίνοβιτς. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι έχει συσταθεί από Εβραίους η οργάνωση αυτή, ότι η ουσία είναι να διαφοροποιήσει ουσιαστικές θέσεις της χριστιανοσύνης, μάλιστα, μια λέξη έτσι, να την παραποιήσει. Μάλιστα. Εξυγχρονίζοντας μια Ιουδαϊκή θρησκεία, αλλά εθνική, την Ιουδαϊκή Εκκλησία Χριστού. Στην ουσία λοιπόν δεν είναι παρά μια προσπάθεια Ιουδαίων, Σιωνιστών, Εβραίων, όπως θέλετε πέστε τους, με τι σκοπό? Με σκοπό να φτάσουμε στις ημέρες μας. Πριν 120
πριν 140 χρόνια είναι. Mm-hmm. Από τότε που εδραιώθηκε, από το 1897, έχουμε 100 χρόνια. Mm-hmm. Έχουμε 40 χρόνια προεργασία, συγκλήσεων παγκοσμίων οργανώσεων και ιδρυμάτων και συναγωγών, για να προκύψει το αποτέλεσμα έφτασης. Τελικά τι είναι θρησκεία, επιχείρηση, ξεωριστέ, τι είναι? Όχι, κατά δεν εσάς. Υπάρχει. Θρησκεία είναι ένα υποτυπώδες για υποαπασχόληση εντυπωσιολογίας έξω. Τι είναι? Πολιτική. Πολιτική. Πολιτική καθαρή, ναι. Με μια θρησκευτική επίφαση στο, ναι, θρησκευτικό τομέα. Με τι στόχο η πολιτική? Η πολιτική είναι να εδραιωθεί μια βασιλεία. Βασιλεία. Ναι. Πάλι βασιλεία. Βασιλεία επί της γης με υπερβασιλέα. Ποιος ο οποίος υπερβασιλέας θα εκπροσωπεί τον Ιεχωβά κατά τη γη. Ποιος είναι αυτός? Αυτός θα είναι ένας Αβραάμ που θα αναστηθεί σύντομα. Αυτό τώρα τι είναι που μου λέτε? Λουχαζό. Σοβαρή συζήτηση κάνουμε. Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Μην την κατεβάσουμε τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Χούντα βγάζει υπόθεση και γέλιο. Αλλά σε εσάς μπορεί να βγάζει γέλιο, γιατί κατά κάποιον τρόπο. Εγώ με καλή πίστη ακούω και με πρόθεση καλή. Έχετε κάπως πληροφορηθεί και ακούτε κάτι συστηματολογικά ορισμών. Σιωνισμός, φασισμός, ναζισμός, σημιτισμός. Τι είναι αυτά όμως οι συστηματολογίες των ορισμών? Γιατί αυτές οι λέξεις τα φραστικά έχει και, κάθε, και το κάθε σύνθημα έχει έναν ορισμό λέξεως. Ο ναζισμός δεν είναι φασισμός. Κοιτάξτε, εγώ σας κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Και εγώ σας απαντώ συγκεκριμένα. Εγώ ο σιωνισμός, ναι, δεν είναι σημιτισμός. Τι είναι αυτός ο σιωνισμός είναι? Σοσιαλισμός, πως λέμε. Ο σιωνισμός, πως λέμε σοσιαλισμός. Το κατάλαβα. Κομμουνισμός, αυτό τι είναι, χριστιανισμός. Κύριε. Είσαστε αξιωματούχος, ναι, αυτής της οργάνωσης. Τι είναι ο σιωνισμός? Ναι. Όχι, αυτό τι είναι, η οργάνωση αυτή τι είναι? Η οργάνωση, μια θρησκευτική, ένας θρησκευτικός τομέας, ναι, της εκστρατείας, ναι, του σιωνιστικού κινήματος. Με τι στόχο? Με στόχο, ναι, οι παριάδες, οι θρησκόληπτοι, ναι, οι φανατισμένοι, ναι, οι θρησκευόμενοι, ναι, να αλωτριωθούν, ναι, και να γίνουν οπαδοί αυτής της θρησκείας. Με τι στόχο? Με στόχος να καταποντιστεί το ελληνικό πνεύμα ιδιαίτερα, γιατί υπάρχει μεγάλη έκθρα από αιώνες. Για σταθείτε λίγο. Η φιλοσοφία της Ελλάδος. Για σταθείτε πνεύμα... λίγο. Σταθείτε λίγο, το άκουσα. Δεν μπορώ μέσα σε. Όχι, το άκουσα. Χρόνο, δεν σας περιορίζω. Λακωνικές απαντήσεις. Όχι, με συγχωρείτε, δεν σας περιορίζω. Μα θα σας πάρω πολύ χρόνο. Μα δεν σας περιορίζω, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, σας παρακαλώ, μου λέτε για τον ελληνισμό. Ναι. Στοπ. Εδώ. Εδώ. Όχι, να ρωτήσω εγώ. Αυτά γίνονται για μας εδώ. Όλο αυτό. Τα άλλα είναι. Ποια άλλα? Οδοντόκρεμες οι παγκοσμιότητα. Με συγχωρείτε, συγγνώμη. Το πρώτο μέλημα του σιωνισμού κινήματος, του σιωνιστικού κινήματος, είναι ο αφανισμός του ελληνικού πνεύματος. Ειδικά εμείς. Ειδικά. Δηλαδή σε όλη την Αμερική, ποιοι, σε όλη την Γερμανία, ποιοι, σε όλη την Ευρώπη. Ποιοι έχουν ερίσματα? Μα ξέρω ότι έχουν παντού οργάνωση. Ιστορικά, όχι, ιστορικά ερίσματα που πρέπει να μετατραπούν και να επιπλέψει το ιουδαϊκό στοιχείο. Στις άλλες χώρες γιατί έχουν οργανώσεις? Πού? Στην Αμερική, στην Ευρώπη. Ποια είναι η Αμερική, από τι αποτελείται το γένος της Αμερικής? Από τι αποτελείται? Από διάσπαρτους καταδίκους. Καμία αντίρρηση. Η οποία δημιουργήθηκε ένα έθνος. Ναι, λοιπόν. Αλλά σήμερα ο Αμερικάνος, ναι, πιστεύει στο κράτος το οποίο αυτός βοήθησε να δημιουργηθεί. Ναι, ωραία. Ο σιωνιστής όμως, ναι, δεν έχει εθνικότητα. Τι θέλετε να πείτε, ότι έχουν πάει σιωνιστές στις ΗΠΑ για να τις διαλύσουν? Παντού. Να διαλύσουν τις ΗΠΑ. Τι λέτε, θα τις κρατήσουν? Όχι, ρωτάω. Ρωτάω την άποψή σας. Είστε δημοσιογράφος, κύριε Χούντα. Ω, προσπαθώ να γίνω. Οι ερωτήσεις που κάνετε είναι πολύ αφελείς. Ευχαριστώ. Δεν μου δηλαδή, λέτε... τα ξέρετε καλύτερα από εμάς εσείς αυτά. Όχι, ρωτώ να μου απαντήσετε, εσείς ο αξιωματούχος της οργάνωσης, ότι αυτή είναι μια σιωνιστική οργάνωση η οποία έχει στόχο. Εγώ είμαι μόνο στο θρησκευτικό τομέα. Στο θρησκευτικό τομέα να εδώ διαλύσει. Αν κατάλαβα καλά, να διαλύσει τις εθνότητες και να επικρατήσει ένα παγκόσμιο σιωνιστικό κίνημα. Ναι. Αυτό θέλετε να πείτε? Αλλά δεν τα λέω εγώ. Συγγνώμη, αυτό. Τα λένε τα βιβλία της εταιρείας Σκοπιάς. Ο ιδρυτής της εταιρείας ο Ρόζελ και ο Ρόδερφορ. Τώρα δεν τα γνωρίζουν οι οπαδοί. Εγώ δεν φταίω. Είπατε εγώ ότι... δεν τα λέω αυτά. Να περάσουμε. Γιατί δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Ωραία, ωραία. Τα έμαθα από συνημμένος της διδασκαλίας της εταιρείας Σκοπιά. Ευλόγησον. Προχωρήσω παρακάτω τώρα. Προχωρήσω. Είπατε σαν εισαγωγή ότι έχετε επίσης ένα φιλμ. Ναι. Το οποίο είναι πολύ κατατοπιστικό. Είναι η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και η πλευρά η ελληνική, ότι είσαστε εσείς. Και άλλες χώρες, δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτές. Ναι.
και είπατε ότι αυτό είναι πολύ κατατοπιστικό, το να δούμε μαρτυρίες ανθρώπων γύρω από αυτό το θέμα. Με ντοκουμέντα, με στοιχεία. Έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό σας το έφερα όμως, ναι, για να αποδείξω όταν το προβάλλεται αυτό στο κοινό της Ελλάδος. Τώρα. Ναι, ότι ισχυρίζεται η κλίκα του θρησκευτικού σωματείου χριστιανών, όχι οπαδοί, ότι εγώ αυτά που καταγγέλω και λέγω είναι ψέματα. Να δούμε και μέσα από την καρδιά της εταιρείας αυτός που έφυγε και αυτός ψέματα. Και ο Χριστούλας ψέματα. Και οι καλοκαιρινού ψέματα φύγαν από μέσα. Μισό λεπτό. Και υποφέρουν. Κοιτάξτε, όλοι οι υπόλοιποι συμπατριώτες μας τώρα δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό, είτε γιατί δεν τους ενδιαφέρει, είτε γιατί δεν έτυχε να ασχοληθούν. Και εγώ δεν έχω ασχοληθεί, πρώτη φορά είμαι που ασχολούμαι. Λοιπόν, τώρα είναι ευκαιρία να τους ενημερώσουν. Ναι, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εσείς... Με καλή πρόθεση με και καλή προαίρεση. Ναι, και με στόχο πάντοτε την αλήθεια. Ασφαλώς. Και η άλλη πλευρά θα έχει. Πολλές φορές έχει καταστρατηγηθεί και ο Πιλάτος κάποτε ρώτησε τον Χριστό, τι είναι αλήθεια, ρε φίλε. Μάλιστα. Και εκείνος δεν τον απάντησε. Γιατί όλη η αλήθεια μιλάνε σήμερα. Εσείς το λέτε αυτό. Λέω, ο Πιλάτος κάποτε ρώτησε τον Χριστό. Πού το ξέρετε εσείς το ρώτησε? Το λέει η Γραφή, το Ευαγγέλιο. Α, δεν ήμουν εκεί να είμαι παρόν με τον Πιλάτο. Και τι του είπε, δεν το απάντησε? Δεν τον απάντησε, γιατί ήταν φτηνή η ερώτηση που έκανε ο Πιλάτος. Φτηνή. Και έλεγε ο διδάσκαλος δίδασκε πριν και έλεγε: μη ρίξετε του Άγιον εις τους σκήνες, μη δε τας μαργαρίτας εις τους χείρους. Μήποτε καταπατήσουν σε αυτά τα μαργαριτάρια και επιστρέψαντες διασχίσουν και εσάς. Και προκειμένου για τον Πιλάτο, γιατί είχε πρόθεση να εκτελεστεί, τον παρέδωσε. Τι να τον εξηγήσει τώρα τι είναι αλήθεια? Δεν τον μίλησε. Κοιτάξτε, εμένα από όλα αυτά τα οποία είπατε, τα άκουσα με πολύ προσοχή. Δέχομαι ότι κάποια από αυτά, εντάξει, μπορεί και όλα, θέλετε να είναι αληθινά. Εκείνα τα οποία εγώ θέλω να εντοπίσω, εκείνα στα οποία θέλω να περιοριστούμε, είπα ότι υπάρχει ένα φιλμ το οποίο λέει τις απόψεις για τις μεταγγίσεις αίματος. Αυτό από εκεί ξεκινήσαμε, εκεί θέλω να καταλήξουμε. Πρόσθεσα εγώ το θέμα του στρατού για τα όπλα. Εκεί έχουμε άποψη, θα την πούμε και σαν κανάλι, σας την είπα άλλωστε. Και ποιο άλλο θέμα είπαμε, μετάγγιση, όπλα και τρία θέματα θίξαμε νομίζω. Και κοινωνικό ζήτημα. Όχι, οικονομικό. Μα είναι και εθνικό όλα οικονομικό. Αυτά τα τρία. Ωραία. Εδώ δεν θέλω εγώ, ωραία, να επισέλθω σε θρησκευτικό περιβάλλον συζητήσεων. Θα δούμε τώρα. Μόνο το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται στο ελλαδικό χώρο με αυτή την επιφατική θρησκεία, την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας καθόρισε ότι αποτελεί αυτό το σωματείο γνωστή θρησκεία. Ποιος πληροφόρησε το νομοθετικό σώμα του Συμβουλίου της Επικρατείας? Κοιτάξτε, προκαλώ κύριε Χούντα. Ποιος πληροφόρησε? Με συγχωρείτε. Ξέρει το νομοθετικό σώμα? Συγγνώμη. Αυτά εδώ. Με συγχωρείτε. Μου επιτρέπετε να πω κάτι? Όχι ότι φταίει το νομοθετικό σώμα. Θα σας πω. Η συμπεριφορά, η πρόσβαση, θα σας όλα αυτά. Πω. Οι δικαστές δεν είναι θεοί. Αυτό ακριβώς. Μπορεί να κάνουν και λάθη. Ασφαλώς. Με τα προσήκοντα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Αρκεί να τους το πούμε. Έκριναν έτσι. Αρκεί να τους το πούμε. Α, μπράβο. Να τους ζητήσουμε να δουν την κάθε. Και εμείς αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Με προσοχή. Και εκείνοι θα απαντήσουν. Είμαστε στη διάθεση. Δεν είναι αλάθητοι. Δεν είναι άνθρωποι και αυτοί. Να δούμε τι λέμε εμείς, τι στοιχεία έχουμε εμείς. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν. Να ζητήσουμε από τον σκηνοθέτη να περάσουμε στο φιλμ. Το θέλω το δούμε ολόκληρο χωρίς σχολιασμό. Τελείωσε. Από μόνο και εκεί πέρα πλέον θα φανούν όλα. Να το δούμε λοιπόν.